Τρεις τρόποι για να εξισορροπείς το παραπάνω φαγητό που καταναλώνεις κατά τις ημέρες των εορτών. Πάμε να τις δούμε. Ο πρώτος τρόπος είναι να βάλεις λίγο άσκηση στην καθημερινότητά σου. Ξέρω, η τάση των ημερών είναι να χαλαρώνεις, να αράζεις το σαλόνι σου, να αράζεις με τους φίλους σου, να αράζεις με την οικογένειά σου και να τρως. Να τρως ασταμάτητα και να πίνεις επίσης τα ποτά σου, οτιδήποτε σου κερνάνε ή σου προσφέρουν. Αλλά εμείς θέλουμε να σπάμε αυτή τη μονοτονία, αυτή τη ρουτίνα, κυρίως για να δίνεις λίγο διαφορετικά ερεθίσματα στην καθημερινότητά σου και να μην το βαριέσαι αυτό το αίσθημα, συνέχεια της ίδιας ρουτίνας του να τρως και να πίνεις. Βγες λίγο έξω, πάρε λίγο αέρα. Το θέμα είναι να κουνηθείς από τον καναπέ σου, να βάλεις λίγο κίνηση στην καθημερινότητά σου, γιατί αυτό θα σου αυξήσει λίγο τον αυτοέλεγχο, θα μπορείς να ελέγχεις καλύτερα την πείνα σου, την πληρότητα που νιώθεις με κάθε γεύμα, σου αυξάνει την αυτοπιθαρχία, θα μπορείς δηλαδή να βάζεις τα όρια σου σε κάθε περίσταση, ενώ σε βοηθάει να κάψεις και μερικές παραπάνω θερμίδες που έλαβες από τα γεύματα και τα ποτά σου. Πολλά ωφέλη λοιπόν με μία σου κίνηση από το να σηκωθείς και να αλλάξεις λίγο το περιβάλλον σου. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα, trust me. Ο δεύτερος τρόπος που έχω να σου πω είναι η διαλυματική νηστεία. Η διαλυματική νηστεία, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο, είναι ένα μοτίβο γευμάτων στο οποίο αποφεύγεις ένα ολόκληρο γεύμα. Μπορεί να είναι το πρωινό σε πολλές περιπτώσεις ή σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι το βραδινό. Κοίτα π.χ. αν ξενυχτάς, επειδή ούτως ή άλλως θα σηκωθείς λίγο πιο αργά μέσα στη μέρα σου, να αποφύγεις τελείως το πρωινό σου γεύμα και το δικαθιανό σνακ και να πας να καταναλώσεις κατευθείαν το μεσημεριανό σου. Έτσι θα αποφύγεις ένα γεύμα μέσα στη μέρα σου και θα κόψεις μερικές από τις θερμίδες που ήταν να λάβεις κανονικά. Αν είσαι από τους τύπους που το έχουν πιο εύκολο να μην τρώνε βραδινό γεύμα, επειδή είχες πλούσιο μεσημεριανό, είχαν καλέσει ένα σπίτι και έφαγες λίγο παραπάνω εκεί, τότε go for it, νομίζω ότι θα λειτουργήσει για σένα. Η διαλυματική νηστεία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στις γιορτές, το οποίο το χρησιμοποιώ και εγώ ο ίδιος αρκετές φορές. Ο τρίτος τρόπος που έχω να σου πω είναι να ελαττώνεις τα συνοδευτικά των γευμάτων σου και μιλάω για τις υδατάνθρακες. Κάτι ψωμιά, ρύζια, πατάτες, μακαρόνια, ορεκτικά διάφορα, πίτες. Επειδή πρόκειται να φας ένα σωρό δελεαστικά τρόφιμα, να φας αρκετά γλυκά, να σε κεράσουν διάφορα ποτά, σε όλες αυτές τις καταστάσεις δεν μπορείς να αποφύγεις. Ας πούμε το γλυκό πόσες φορές να το αποφύγεις, το προσφέρουν σχεδόν καθημερινά. Αντίθετα, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι το γεύμα σου να αποτελείται κυρίως από λαχανικά και από μια πηγή άπαχης πρωτεΐνης. Κοτόπουλο, κρέας, αυγά, ψάρια, οτιδήποτε σου αρέσει, προτιμάς και βρίσκεις διαθέσιμο αυτές τις μέρες των εορτών. Οπότε έχουμε άσκηση, διαλυματική νηστεία και αποφυγή των συνοδευτικών στα κύρια γεύματα των όχι και τόσο απαιτητικών ημερών των εορτών. Π.χ. όχι τα Χριστούγεννα, όχι την Πρωτοχρονιά, αλλά όλες αυτές τις μέρες ενδιάμεσα μπορείς να κάνεις αυτές τις προσαρμογές ώστε και να μην ξεφύγεις από το πρόγραμμά σου, αλλά και να απολαύσεις όλα τα εορταστικά δείπνα που είναι να κάνεις. Αυτές ήταν οι συμβουλές, αυτοί ήταν οι τρεις τρόποι που είχα να σου πω για να εξισορροπείς τη ζημιά που θα κάνεις με τα λίγο παραπάνω γεύματα που περιμένουμε να συμβούν κατά τις γιορτές. Ελπίζω να βρήκες χρήσιμους αυτούς τους τρόπους. Αν δες, κάνε ένα thumbs up και μια εγγραφή στο κανάλι για να δεις και άλλα βίντεο σαν αυτό. Εμείς θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Να είσαι καλά, είστε πανδύνη.